Πάνω από μισό δισεκατομμύριο εκτιμά ότι θα εισπράξει η κυβέρνηση από το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, τα οποία, όπως λέει, θα κατευθύνει σε κοινωνικές δαπάνες. Ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει αύξηση της επιχορήγησης προς τα νοσοκομεία κατά 481 εκατομμύρια ευρώ το 2024 και 255 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση μπορεί να ακούει την κοινωνία, χωρίς όμως να υπακούει σε καμία συντεχνία. Και γι' αυτό και θα επαναλάβω ότι ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και φυσικά δέσμευση της κυβέρνησης τα πρόσθετα έσοδα να κατευθυνθούν σε κρίσιμους τομείς όπως η παιδεία και η υγεία. Παρά τις βελτιώσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν κάνουν πίσω. 12 ενώσεις επαγγελματιών και επιστημονικών φορέων, βιοτέχνες, εστιατόρες, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσικοθεραπευτές και άλλοι έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας συνάντηση και διάλογο. Τα οριζόντια μέτρα και η φορολόγηση για εισοδήματα που δεν έχουν αποκτηθεί δημιουργούν αδικίες. Όπως άδικος είναι και ο συλλήβδην χαρακτηρισμός των ελεύθερων επαγγελματιών ως φοροφυγάδων. Είναι προφανές ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων. Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε πέρσι εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού με τον κατώτατο μισθό. 54% δήλωσε ζημιές και το 27% επί 5 συναπτά έτη δηλώνει ζημιές ή μηδέν. Η μεσοσταθμική επιβάρυνση, γιατί εντάξει, άλλος, υπάρχουν και μερικοί που θα κατέβουν λιγότερο από ένα χιλιάρικο. Το χρόνο. Η πολιτική κόντρα πάντως φουντώνει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανήρθε σε ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν έκλαψε η Θάτσερ ή αλλιώς όλες οι μεγάλες επενδύσεις Μητσοτάκη σε ένα βίντεο. Η απάντησή μας, δυναμώνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια ελεύθερη οικονομία κάποιοι χάνουν τις δουλειές τους και κάποιοι περισσότεροι αποκτούν νέες δουλειές. Έτσι δουλεύει η ελεύθερη οικονομία. Με το νέο σύστημα, χιλιάδες επαγγελματίες χάνουν και επιδόματα. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και 100 εκατομμύρια περίπου, τα οποία θα εξοικονομηθούν από κοινωνικά επιδόματα, ναι. Γιατί υπάρχουν 21.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα κάτω από 2.000 ευρώ και παίρνουν το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Υπάρχει μια κατηγορία που ασφαλίζονται μόνο και μόνο για να συμπληρώσουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Και έχουν μηδενικό εισόδημα. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στο Δεκέμβριο.